ο Τσαριτσάνης για την τέταρτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα δώσουμε πρώτα τον λόγο στον φιλοξενούμενο προπονητή, τον κύριο Τάσο Μπεριτζά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας και δίνοντας συγχαρητήρια για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι τέτοιες φιλοξενίες προάγουν το άθλημα. Ξέραμε ότι θα παίξουμε, θα τα αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Ξέραμε μάλλον ότι θα αντιμετωπίζαμε μια ομάδα πολύ οργανωμένη, μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και μια ομάδα που θα ερχόταν από ένα παιχνίδι που εμείς είχαμε ρηπό, προφανώς κουρασμένη, πράγμα και το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε. Έτσι σχεδιάσαμε και βγήκε στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Θα ήταν άδικο για μας να μην πάρουμε τους 3 βαθμούς. Το δείξαμε στο γήπεδο. Πράγμα το οποίο δεν έγινε την προ-προηγούμενη αγωνιστική μας στο Θεσποτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Όχι για την νίκη, αλλά σήμερα δίδαξαν ότι υπάρχει ομάδα στην Τσαριτσάνη και δούλεψαν όλοι σαν να ήταν ένας. Με όποιες απουσίες. Δεν υπάρχουν απουσίες όταν έχεις ομάδα. Όποιος μπαίνει θα παίζει και θα δίνει τα πάντα. Θεωρώ για εμάς τους προπονητές, αλλά για τους ανθρώπους που ήταν εδώ σήμερα, αυτό ήταν ένα δίδαγμα ότι οι ομάδες χτίζονται με ψυχή και αυτοί που σέβονται και δίνουν τη φανέλα. Το δείξαν τα παιδιά. Δεν έγινε τίποτα όμως, πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Μας περιμένει πολλής δρόμος. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι εκεί στην Τσαριτσάνη ότι η ομάδα μας θα στηριχτεί σε αυτό που ανέφερα πριν, στη φυσική κατάσταση και στις φιλοδοξίες κάποιων νέων παιδιών που θέλουν να πάνε παραπάνω. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Το άξιζαν αυτό το αποτέλεσμα και το πήραν. Θα μας γεμίσει δύναμη για τη συνέχεια. Αρκεί όμως να την εκμεταλλευτούμε, να σκύψουμε τα κεφάλια. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Δεν προλαβαίνουμε να πανηγυρίσουμε, προλαβαίνουμε όμως να χαρούμε, να έχουμε πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια, στη δουλειά μας αύριο και τις επόμενες μέρες, να πάμε την Κυριακή για το επόμενο παιχνίδι και μετά για το επόμενο. Έτσι θα δουλέψει αυτή η ομάδα μέχρι το τέλος. Και όταν τελειώσει το πρωτάθλημα που είναι πολύ δύσκολο, εκεί θα κάνουμε το κοντρόλ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στον Αχιλλέα Νεοκυσσάλιας που έχει διδάξει και τα προηγούμενα χρόνια ότι προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ήταν στις πρώτες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια που το αγωνιστούσε να αλλάξει κατηγορία για να μπει στην τεχνική. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες τόσο αγωνιστικά που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο όσο και οργανωτικά διοικητικά. Εύχομαι καλή συνέχεια στον συνάδελφό μου και να πετύχει τους στόχους της. Έχουμε κάποια ερώτηση, κύριε, για τον κύριο Μπεριτζά. Τώρα δίνουμε το λόγο στον Μπήκατε, να ρωτήσω λίγο. Μπήκατε στα αποδυτήρια, μιλήσατε στους ποδοσφαιριστές σας στο ημίχρονο. Θα ήθελα να μας πείτε, άμα τους είπατε κάτι το ιδιαίτερο, παραδείγματος χάρη να πατάνε περιοχή ή κάτι παρόμοιο. Τους είπα ότι πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στην περιοχή και να είμαστε και συγχρόνως ήρεμοι. Και ότι αυτό το παιχνίδι για να γυρίσει σε αυτή την ομάδα που θεωρώ ότι είχε μια τριάδα, τετράδα παιχτών από τη μέση και μπροστά που είναι καταπληκτική και τους χάνει ανά πάση στιγμή και εκεί στηρίζεται αυτή η ομάδα, τους είπα ότι θα πρέπει να βγάλουν ψυχή, να το πιστέψουν και ότι μόνο αυτοί θα μπορούσαν να γυρίσουν το παιχνίδι και κανένας προπονητής. Αυτό. Ολοκληρώσαμε με τον κύριο Μπεριτζά. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Νίκο Τσιτσιλίκα, τον προπονητή του Αχιλλέα. Παρότι ξέραμε ότι είναι η Τσαριτσάνη όπως κάθε χρόνο μια πολύ καλή ομάδα και σκληρή και έπρεπε να έχουμε σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ μπήκαμε πάρα πολύ καλά, κάναμε πολλές ευκαιρίες, είχαμε τον έλεγχο της μπάλας σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι δεν είχαμε σοβαρότητα που θα έπρεπε και στα 90 λεπτά, προηγηθήκαμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, δημιουργούμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες τετ-α-τετ. Και επειδή δεν ήμασταν σοβαροί, τις χάσαμε και από εκεί και πέρα όλα ήταν πιθανά και όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες, είναι επόμενο κάποια στιγμή να διαθέσεις και τα γκολ. Όταν δεν υπάρχει σοβαρότητα και στα 90 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις, τα πάντα είναι πιθανά. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη και από μένα και από κάποιους ποδοσφαιριστές, που νομίζω ότι από εδώ και πέρα, εάν
πρέπει να πετύχουμε το στόχο της ομάδας, που είναι η σωτηρία, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Και θα γίνουν και ίσως κάποιες αλλαγές για να ξεκινήσουμε με νίκη από την επόμενη αγωνιστική. Έχουμε κάποια ερώτηση, κύριε. Ολοκληρώσαμε τους προπονητές. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον ποδοσφαιριστή του οικονόμου, τον Σενκάι. Μιλιάνο Σενκάι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα, παρόλο που είχαμε και το ρεπό, πολύ σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε τι ομάδα είναι ο Αχιλλέας και ο Σάρας. Πολλοί παίχτες ήξεραν, ποδοσφαιριστές της ομάδας ήξεραν και από πέρυσι πόσο καλή ομάδα είναι ο Κυσάρ, ειδικά με συνέδρα της. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Εκμεταλλευτήκαμε την κούραση του αντιπάλου και να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας που πήρε ένα μεγάλο διπλό. Για μένα είναι πολύ μεγάλο διπλό αυτό μέσα στον Αχιλλέα και μαζί είναι η ψυχολογία μετά την ήττα μέσα στο Σπουτό για να πετύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι σωτηρία, όπως κάθε ομάδα πιστεύει και ο Αχιλλέας και ο Κυσάριας, γιατί είναι δύσκολο να σωθούν πολλές ομάδες. Αυτά. Αξίζαμε, πιστεύω, την νίκη. Ο λόγος τώρα στον ποδοσφαιριστή του Αχιλλέα, στον Γιώργο Ποντουρίδη. Καλησπέρα και από μένα. Κατά τη γνώμη μου, σέβομαι όλα αυτά που είπαν όλοι και οι τρεις και ο προπονητής μου και ο αντίπαλος προπονητής και το παιδί. Κατά τη γνώμη μου, το παιχνίδι κρίθηκε στα πρώτα 10 λεπτά του δευτερού ημιχρόνου. Άμα είχαμε κάνει το 2-0 σε τρεις κλασικές ευκαιρίες, από ό,τι θυμάμαι, μία του Νάκα, μία του Ζαχαράκη και μία του Πλιάνη, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τα παιδιά, στη θέση του μπορεί να ήμουν εγώ και να έκανα το ίδιο. Θα είχε τελειώσει το παιχνίδι. Θέλω να λάβω την ευθύνη μαζί με όλα τα παιδιά που μιλήσαμε μέσα. Η ευθύνη είναι καθαρά δικιά μας, της ήττας και της πορείας μέχρι τώρα της ομάδος. Και θέλω να πω ότι αυτό θα αλλάξει μέσα από εμάς, από κανέναν άλλον. Επίσης θέλω να πω καλή συνέχεια στην αντίπαλη ομάδα και πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και ευχαριστηθήκατε. Παρότι για μας ήταν αρνητικό, έτσι είναι καμιά φορά το ποδόσφαιρο. Άμα δεν πιστεύω ότι τελειώσεις, κάποιες φορές γυρνάει μπούμερανγκ. Αυτά. Ολοκληρώσαμε. Εγώ, επειδή είμαι συντονιστής, δεν έχω δικαίωμα ερώτησης. Θέλω να κάνω όμως μια ερώτηση στον κύριο Μπεριτζά, αν έχει άποψη για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε η ομάδα. Γιατί μίλησα με τους ποδοσφαιριστές και ο ποδοσφαιριστής του Αχιλλέα μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ μακριά από τον αντίπαλο. Ίσως να μην ακούμπησε κιόλας. Ίσως να τιμώρησε την πρόθεση. Νομίζω από εκεί που ήμουνα, γιατί εγώ είδα την πλάτη του αμυντικού να κάνει τάκλινγκ, θεωρώ ότι ήταν πολύ αυστηρό. Απλά αν ήμουν από την άλλη μεριά μπροστά, να δω δηλαδή αν τον ακουμπάει, ίσως η πρόθεση όντως. Αλλά σε αυτό που θα μείνω είναι ότι το σφίριξα αμέσως. Εν αντιθέσει από έχουμε γεύσει από το Θεσποντό, που έκανε 5 δευτερόλεπτα να σφίριξε το πέναλτι που έδωσε στο 50. Τέλος πάντων, τώρα μην πάμε αλλού. Θεωρώ ότι ήταν πολύ αυστηρό. Θεωρώ ότι την πρόθεση πιο πολύ τιμώρησε και όχι την επαφή, αν υπήρχε ή όχι επαφή από εκεί που ήταν αγόρι. Βλέπαμε πλάτη. Σας τιμάει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε για μια ακόμα φορά τη συνέντευξη. Ευχαριστώ.